Από τις φλαούνες στη μαγειρίτσα, τα ελληνικά πασχαλινά πιάτα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε. Με αυτό τον τίτλο, το National Geographic φιλοξενεί σήμερα τις συνταγές από τα πιάτα με τα οποία μεγαλώσαμε. My secret ingredient is... My Το άρθρο υπογράφει η Georgina Hayden, μια Κύπρια τρίτης γενιάς, η οποία μοιράζεται τη συνταγή της γιαγιάς της και εξηγεί στον κόσμο πώς να φτιάχνει τις παραδοσιακές κυπριακές φλαούνες. Under the grill or is that in the oven? That's just the oven, so it's had anything up to 45 minutes an hour, and then you just want to leave it to rest for half an hour. Η ίδια θυμάται να περνά την ημέρα του Πάσχα είτε στην παραδοσιακή ταβέρνα που διατηρούσαν οι παππούδες στο Λονδίνο με όλη την οικογένεια. Είτε στο χωριό του πατέρα της στην Κύπρο. Now you're going to bake one of my favorite Easter delights, and it's the flauna, which every village in Cyprus apparently makes the best in the world. Το κυπριακό πασχαλινό ψωμί, όπως συνηθίζουν να το αποκαλούν, δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται σε ξένα μέσα. In Cypriot cooking, we don't measure anything, as you know. Everything's kudourou kudourou. Σιγά σιγά, στο μάτι. Στο μακροσκελές άρθρο της, η σεφ συστήνει στο παγκόσμιο τα πασχαλινά εδέσματα, τα οποία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δεν λείπουν από κανένα ελληνικό και κυπριακό τραπέζι. Μεταξύ αυτών οι ταπεινές φακές που καταναλώνονται τη Μεγάλη Παρασκευή, η οποία είναι μία από τις πιο αυστηρές μέρες νηστείας, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν μπορούμε να φάμε ούτε ελαιόλαδο. Η μαγειρίτσα, η οποία παραδοσιακά φτιάχνεται με εντός θιαρνιών και τρώγεται το Μεγάλο Σάββατο τα μεσάνυχτα μετά τη λειτουργία, εξηγώντας πως με αυτήν σπάζουμε την νηστεία των 50 ημερών. Τα τσουρέκια, τα οποία παρουσιάζει ως πλεκτό γλυκό καρβέλι που μοιάζει με μπριός, και το κλέφτικο, το οποίο περιγράφει ως το επίκεντρο της ελληνικής πασχαλινής γιορτής, μαγειρεμένο πολύ αργά, είτε στο φούρνο με πατάτες, ρίγανη, κανέλα, ντομάτες και κρασί, είτε ολόκληρο σουβλιστό στα κάρβουνα.